Εμείς από εδώ δεν νιώθουμε να χρωστάμε απολύτως τίποτα σε κανέναν. Σαν εγώ από αυτή τη φυλακή σταθμός, μια φωνή με επαρκεία.
μυστήριε. Έχουνε ασπειρά στι σελίδε μου, κύριε.
εσύ μας έσωσε. Οι μισές πληγώνουνε και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί, πάλι το μαλώσανε και φεύγω σε μια αγωνή και επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω, γιορτιούσα πόδισα κι εγώ.
στο κεφάλι. Ο μόνος όμως είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός ΛΑΕΡ, δυσκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος όμως είναι αντίσταση και πάλι. Γελάς καθώς το πλοίο πλησιάζει.
μες στο όπλο σου σφαίρα. Να χτυπάς στο νερό, να χτυπάς στον αγέρα. Να θυμάσαι ξανά όσα είχαμε κάνει. Τις φωτιές στα τεπώ, τη φωτιά στο λιμάνι. Κόκκινα σύννεφα στον ουρανό και εσύ γελάς. Γελάς καθώς στο πλοίο πλησιάζει σαν θηρίο και μου λες λοιπόν τιμή σου μην πετάξεις τη ζωή σου στα σκυλιά. Γελάς γιατί σε θέλω, κατεβάζεις το καπέλο και μου λες λοιπόν τιμή σου σαν ταινία η ζωή σου να κυλά. Σ' αυτούς που σκοτώνουν τη μέρα με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι να κοιτάς μακριά τη φωτιά στο λιμάνι. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Κανονικά απόψε έπρεπε να γιορτάζουμε όπως και κάνουμε, γιατί τουλάχιστον έχουμε την διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνουμε Ινδία. Α, είναι κάτι κι αυτό, γιατί ξέρετε στην Ινδία η μισθή είναι 20 και 30 ευρώ το μήνα. Κανένας όμως δεν αποκλείει ότι μπορεί να γίνουμε Βουλγαρία, Ρουμανία με 180 ευρώ το μήνα. Για να μην γίνει λοιπόν αυτό και ο καθένας με όσες δυνάμεις έχει να μπορούμε να το αντιπαλέψουμε, σήμερα το εργατικό κέντρο μαζί με τα σωματεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν μια συνεργασία η οποία θεωρώ ότι είχε επιτυχία, με την έννοια ότι συντονιστήκαμε και μπορέσαμε να κάνουμε το πρωί τη συμβολική κατάληψη στην εφορία και απόψε τη συναυλία αυτή εδώ. Είναι θετικό ότι ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει κοπιαστικά μένα αλλά σιγά σιγά ότι ήρθε και η σειρά του. Ξέρετε, ο καθένας μέχρι τώρα νόμιζε ότι η δικιά μου σειρά δεν θα έρθει. Δυστυχώς έρχεται η σειρά όλων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί ξέρετε εδώ πια δεν πρόκειται μόνο για τα οικονομικά κεκτημένα, δεν πρόκειται δηλαδή για τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη που είχαμε μέχρι τώρα. Εδώ πια μιλάμε πραγματικά, πέρα από το κρύο αστείο που ίσως έκανα στην αρχή, μιλάμε πια ότι θέλουν να μας κάνουν όχι Βαλκάνια, γιατί αυτοί θα είναι πολύ καλύτεροι από εμάς, κάτι χειρότερο. Πρέπει λοιπόν πέρα από τη λέλαπα που έρχεται και που ήρθε και που έρχεται και που θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας παίρνουν όλα αυτά που οι παλιότεροι από εμάς κέρδισαν με θυσίες, με αγώνα, με αίμα, με εξορίες και μας τα πήραν σε μια νύχτα.
Εχθές ακούστηκε και από ό,τι φαίνεται θα επιχειρηθεί, πέρα από την οικονομική δικτατορία, να έχουμε και τη συνταγματική δικτατορία πια. Και αυτό γιατί το λέω. Η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που μέχρι τώρα τη θεωρούσαμε το μαξιλάρι, όπου από εκεί και κάτω δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος στην Ελλάδα, να αμείβεται, επιχειρείται με συνταγματικό πραξικόπημα να το πάρουν και αυτό. Και γιατί το λέω. Γιατί ακούστηκε μέσα πρόταση της Τρόικας, αλλά από εκεί και πέρα κανένας μην ξεγελιέται. Τα 750 ευρώ που ήταν ο κατώτερος μισθός, τουλάχιστον επίσημα, τουλάχιστον νόμιμα, αυτή τη στιγμή επιχειρείται με συνταγματικό πραξικόπημα, και το λέω με κάθε γνώση αυτό που λέω, να πάρθει και αυτό ακόμα πίσω. Διότι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι κατοχυρωμένη από το 1960. Είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και αφορά καθαρά τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για το πόσο θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Φανταστείτε, μου σηκώθηκε η τρίχα εχθές που άκουσα, αλλά έγινε, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνων να διαμαρτύρεται για αυτό το θέμα. Καταλαβαίνετε που πάμε. Δεν θέλω απόψε να βγάλουμε λόγους και ομιλίες βαρύγδουπους. Η πραγματικότητα είναι μπροστά μας, τη ζούμε σήμερα, θα τη ζήσουμε αύριο ακόμα χειρότερα. Ο καθένας όσο μπορεί ας προσπαθήσει τουλάχιστον στα παιδιά του αύριο, μεθαύριο, μετά από 10 χρόνια, όταν θα το ρωτάνε γιατί πατέρα ή μητέρα εγώ παίρνω 200 ευρώ, να του πει ότι εγώ παιδί μου πάλεψα και έκανα ό,τι μπορούσα για να μην το πάρεις. Να έχουμε δηλαδή τη συνείδησή μας ίσχυση. Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω εγώ με τον εαυτό μου. Ευχαριστώ. Λάε, ισχύει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λάε, ισχύει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευδιά, να ακούγονταν ευχαριστά στα αυτιά μας. Γιατί έμοιαζε μια αλήθεια η κάθε του ψευδιά, κι ακούγονταν σιγά-σιγά η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω την αγορά και έλεγε καλαμπούγια στην ταβέρνα. Ενώ βγαίνε και φάτο στα κουρία και στα λουτρά και χαζεύε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Όσο κάποιο βρατάκι τι του ήρθε ξαφνικά, άρχισε και φωνάζει με μανία. Για μου καήκανε σ' αυτή την ερεμιά, η νύχτα ένα να σε νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας καλύψαν τα πια, μα παίρνουνε πολύ απ' την αλήθεια. Ίσως καταλάβω τι γίνεται να πει και του πάμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχαριστά να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Αφού δεν είχε νέα ευχαριστά να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Λασιθίου, οι οποίοι θέλουν να διαβάσουν ένα ψήφισμα.
Οφείλω να πω βέβαια ότι είναι ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία του νομού. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας. Καιρός ήταν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κοινό αγώνα. Τα προβλήματα είναι ίδια για μας και για σας. Να σας διαβάσω το ψήφισμά μας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Λασιθίου συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι Έλληνες αστυνομικοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους άλλους εργαζομένους και καλούνται να αντισταθούν ενάντια στην οικονομική εξαθλίωση και στην καταπάτηση των θεσμικών κατακτήσεων που κερδίθηκαν με χρόνιους αγώνες. Είμαστε στο πλευρό όλων των Ελλήνων εργαζομένων και εμείς με τη σειρά μας τους θέλουμε δίπλα μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστώ και να έχουμε ένα καλό, τίμιο και νικηφόρο αγώνα για όλους μας. Να μας γίνεται πίσω σαν πόδια μου βλέπω τους ίσκους. Ακούγω τις χώριες τους λέξεις. Δεν γυρνάω το κεφάλι. Σαρώνω σχέδια πλάι μου. Το πιάνουν οι άκρες των ματιών μου. Μυρίζουν τον υδρότα των ερώτων τους. Δεν τους κάνω την χάρη. Γιατί δεν γίνεται τίποτα μόνος μου. Με μια ματιά να το κλέψω να φύγω. Και μένω εδώ καθομένος με την πλάτη στον τοίχο. Ένα καράβι ενοχές στη ζωή μου αρρωσταίνει. Μέσα στη γη του πυρός ταξιδεύω γύμνος. Ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μήνη με σέρνει. Αδεξίος τεχνίτης καλύτης με την πλάτη στον τοίχο. Δεν σηκώνω το βλέμμα. Γιατί μας κάνουνε κάτω μου. Βουλιάζουν στην κινούμενη άμμο. Τραβάνε στην γη τα φεγγάρια μου. Δεν θα φτάσω στο τέρμα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα μπρος. Με μια ματιά για το κλέψω να φύγω. Για μένω εδώ καθημένος με την πλάτη στον τοίχο. Μέσα στη γη του πυρός ταξιδεύω γύμνος. Ένας φανάρτιος μύθος απ' τη μήνη με σέρνει. Αδεξίος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στον τοίχο. Ένα καράβι ενοχές στη ζωή μου αρρωσταίνει. Μέσα στη γη του πυρός ταξιδεύω γύμνος. Ένας πανάκιος μύθος απ' τη μήνη με σέρνει. Αδεξίος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στον τοίχο. Να σας πω ότι υπάρχει ρακή για όποιον θέλει να πιει και έχουμε μαζί και τον συμπολίτη μας τον Ίσπιτα, ο οποίος θέλει να διαβάσει δύο στίχους για το συγκεκριμένο, για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Καλησπέρα σας. Μέσα στο κλίμα που διαμορφώνεται απόψε,
ήμουνε προετοιμασμένος βέβαια να, να λέμε τα σίκα σίκα. Και έχω να σας πω καμπόσα, γιατί η κρίση η οποία ήρθε δεν είναι εισαγόμενη, δηλαδή θέλω να πω, δεν εξαρτιότανε από την παγκόσμια κρίση που πλάκωσε, αλλά την κρίση αυτή μας την ετοίμαζαν χρόνια και χρόνια. Κλέφτη ο γης από πάει, κλέφτη ο άλλος από και, επομείναμε στον Άσο. Γι' αυτό ακριβώς ενεπνεύστη και έγραψα κάποιους στίχους να σας τσιπώ. Ο τίτλος είναι «Και τάχερα μου κλέφτουνε, στον ύπνο μου εθώρουνε όνειρο με ουσία, πως είχα εις τη χώρα μου μεγάλη εξουσία. Και κάλεσα πρωθυπουργό να του ανακοινώσω, να φέρει και τσιβολευτές κατεύθυνση να δώσω». Σκέφτηκα πως έπρεπε να υπουργοποιήσω καμπόσους από τούτους σας, μα πως να αποφασίσω. Είχα ένα κυπρέικο γάιδαρο 2 μέτρα, μα και ένα γάιδαρο χελιό μόνο για σούρτα φέρτα. Είπα στις βολευτάδες μας πως 2 γαϊδάρους έχω, ποιος θα μοιράσει δίκαια τάχερα να κατέχω. Γιατί από τη μοιρασά ήθελα καταλάβω ποιοι είναι οι πιο δίκαιοι για υπουργούς να βάλω. Εγώ μοιράζω δίκαια, εγώ φωνιάζει άλλος και γίνει και ο χλαγωγή τόρος πολύ μεγάλος. Όλοι το σε φωνιάζανε για τη δικαιοσύνη, μα εγώ δεν εσιαρσίτησα φίλη την ώρα κίνη. Αφού σαν όλοι δίκαιοι είπα να τσι αφήσω, να δω πως κάνουν μοιρασά και ας τσι παρατηρήσω. Τα άχερα το σίδωκα μέσα σε ένα κοφίνι, μοιράσετε τα είπαντος, πράμα να μην πομείνει. Σαν είδανε τα άχερα, δε λόγο εσταματήσαν και τα τραγοπαλέματα στην άκρη τα αφήσαν. Και μαθημένοι ως ήσανε που να έχουνε γαζέπι, δεν τα βάναν στα ζωντανά, μα τα βάναν στη τσέπη. Ταΐζεται τα ζωντανά.